ερχόμαστε τώρα σε μια περίοδο, αγαπητή Χριστιανά, που είναι εκλογές. Αναμφίβολα εδώ πρέπει ο κάθε Κύπριος να αναλογιστεί τις ευθύνες του. Γιατί στη δημοκρατία που έχουμε, κάθε ένας έχει ψήφο. Κάθε ένας μετράει. Και θέλω να πω καταρχάς ότι είναι αδιανόητο για μένα να μην ψηφίζουν άνθρωποι. Να έχουμε αποχή. Είναι αδιανόητο. Δεν πετυχαίνουν απολύτως τίποτα. Τους το λέω εγώ που πολεμώ το κατεστημένο για χρόνια. Mm-hmm. Με το να μην πας να ψηφίσεις ή με το να ρίξεις λευκό, δεν πετυχαίνεις τίποτε. Δεν δίνεις κανένα μήνυμα σε κανένα. Τίποτα απολύτως. Ένα μηδενικό. Μόνο με την ψήφο μας μπορούμε να κάνουμε. Μόνο με την ψήφο. Μετά, ερχόμαστε στο θέμα το ποιο θα ψηφίσει ο καθένας. Εγώ λέω, πρέπει κανείς να συμβιβαστεί όσον αφορά την επιλογή του. Δεν μπορούμε να έχουμε κάποιον υποψήφιο που να τα έχει όλα, που να είναι ιδανικός. Και δεν έχουμε ιδανικούς υποψήφιους. Κατά την κρίση μου, δεν έχουμε σε αυτό το ψηφοδέλτιο ιδανικούς υποψήφιους. Όμως πρέπει να βρούμε εκείνον ο οποίος είναι ο καλύτερος, υπό τας περιστάσεις. Τι πρέπει να προσμετρήσουμε, κατά την κρίση μου. Πρέπει να προσμετρήσουμε πρώτα το εθνικό μας θέμα. Το εθνικό μας θέμα. Τη λύση του Κυπριακού. Τι λύση θέλει ο καθένας. Ποια λύση νομίζουμε ότι είναι η πιο κατάλληλη.